Γεια! Έχουμε! Έλα! Έρχεται η πριγκίπισσα! She's coming! It's amazing! It's fantastic! Σκου! Έβγαλε την κοιτά της πι... Για να δω outfit. Λοιπόν, άκου. Μαρία, θέλω να μου κάνεις... Θέλω να έρθεις εδώ καταρχάς. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Θέλω να μου κάνεις αυτό που κάνουν... Like. Έλα από εδώ ρε, έλα εδώ. Αυτό που κάνουν στα βίντεο... Και καλά το, το πόσο κάνει αυτό. Πάμε. Jacket από τα Benzica, 26 ευρώ. Ας πω... 26 ευρώ! Exposed! Φούτερ από τα Benzica, cropped, 16 ευρώ. 16 ευρώ! Φανελάκι από τα Benzica. Τριαντάκι, 8 ευρώ. Φόρμα από τα αντρικά, Bullion Bear, 26 ευρώ και θα πάρει. Air Force One, 70 ευρώ. Αυτά. Άρα σύνολο... Τσάντα, 20 ευρώ. Σύνολο ένα εκατοστάρικο. Με τα παπούτσια πάει, 150. Φτώχεια, φτώχεια. Πάμε να πάρουμε το μεγαλύτερο δέντρο του κόσμου. Θα στολίσουμε το μεγαλύτερο δέντρο του κόσμου. Peace! Τι παίρνεις παιχνίδια? Αγαπητέ, παιχνίδια παίρνεις? Σας παρακαλούμε. Ναι. Γιατί τις συσκευασίες... Σου πάρω παιχνίδια. Ναι. Και υπάρχει κίνδυνος χρέωσης. Ναι. Και υποφείτε την επιλογή τους. Πάμε να πάρουμε, άντε. Έχεις ανοίξει. Βάλε τη βλακία σου, γιατί θα γελά. Λοιπόν, κοίταξτε λίγο. Κοίτα. Αυτό, λοιπόν, εμένα μου αρέσει πολύ αυτό. Φαίνεται πολύ cute, αυτό εδώ πέρα. Και... Αυτό δεν είναι για σουνιά του κατέντρου. Δεν το ξέρω, απλά δεν θα πάρουμε και τίποτα να στολίσουμε το σπίτι. Γιατί κοίτας την κάμερα? Ναι, sorry, έχουμε βρει κάποια πραγματάκια για το σπίτι. Νομίζω ότι είσαι superstar. Το νιώθεις. Αλλά είμαστε και οι δύο λίγο τράστι για κόσμηση και πρώτη φορά στολίζουμε κάτι μόνοι μας. Οπότε... Ρε, το μεγαλύτερο δέντρο στον κόσμο, πού είναι? Μέσα. Είναι μέσα, μας περιμένει να το αγοράσουμε. Έχεις στείλει μήνυμα. Θέλουμε λίγο και τα περιφερειακά του δέντρου. Έχεις πάρει τηλέφωνο? Ναι, καλά, μας έχουν κρατήσει μόνο για εμάς. Πόσο κάνει? Για το Ρίου TV. Πόσο κάνει? Δεν μπορώ να πω. Είναι... Νομίζω κάνει. Πολλά λεφτά. Με 5 ψηφία. Πολλά λεφτά. Δεν θέλω να σας κομπλάρω, παιδιά. Εντάξει. Κόφτον. Κόφτον. Το θέλεις. Το θέλεις? Ποιο? Τι έχει γίνει το παγκί? Ας τι έτρεπε παγκί. Άντε πάρτε. Είναι τέλειο αυτό. Πού θα το βάλουμε ρε Μαρία? Έχει φύγει λίγο όμως το... Πού θα το βάλουμε? Στο κάτι τηλεόραση. Και αυτό? Γενικά 500 έχουμε κάτι τηλεόραση. Πάρτε, πάρτε. Ωραία, βασικά ναι, αυτό έχει λίγο το κασκόλ του. Και όσο το δίμορα, το κόψουμε το ψαλίδι. Πάρτε. Μη... Πόσο creepy είναι αυτά τα πόδια στον άνθρωπο. Γιατί να έχει πόδια ένας χιονάνθρωπος, είναι απείρως creepy. Γιατί να μην είναι, αφού είναι χιονάνθρωπος, είναι άνθρωπος. Κοίτα λίγο και αυτό εδώ. Μα είναι άνθρωπος ο χιονάνθρωπος ρε Μαρία, γιατί να μην έχει πόδια? Έχεις δει κανένα χιονάνθρωπο στολισμένο με πόδια? Λοιπόν, μάγκες, έρχεται ο μικρός Ρίου, θα τον ντύσω έτσι. Σε αυτό εδώ, ο μικρός γιατρός έρχεται πολύ σύντομα. Θα το βάζω να λέει τα καλά, να βγάζουμε λεφτά. Έτσι θα γίνει και θα τα παίρνω όλα. Μάλλον δεν είναι πολύ μικρά αυτά στολίδια. Εδώ. Αυτά είναι cute, είναι πουάν. Δεν είναι πολύ μικρά για το μεγαλύτερο δέντρο στον κόσμο. Εμείς φυσικά και δεν έχουμε τέτοια, εμείς πάμε σε τέτοια. Τι τέτοια ρε, θέλουμε τεράστια. Ρε Μαρία, με κοροϊδεύεις. Α, να καλέ. Αυτά είναι πολύ μικρά για το μεγαλύτερο δέντρο στον κόσμο. Θα βάλουμε πάρα πολλά τέτοια όμως. Πάρα πολλά όμως. Πάρα πολλά. Μαρία, να μου πεις τα κάλαντα.
Όχι τώρα, άλλη μέρα. Νομίζω πρέπει να πάρουμε 5.000 τέτοια σολίδια. Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν αυτές, αλλά ξέρεις τι. Είναι λίγο ακριβούλες. Τώρα 5 ευρώ για. Μια χαρά είναι, ρε μάλλον. Αφού έχεις λεφτές. Λοιπόν, εμένα μου φαίνεται ακριβούλες. Οπότε λέω, όχι και αυτό. Γιατί με ποια λογική κάνουμε και αυτές 6 ευρώ, 5 ευρώ και αυτές. Σταμάτα να κράζεις. Δεν κράζω, πλέον μου δεν είναι. Α, καλέ. Αυτές κοίτα πόσο πολλές είναι. Α, κλαίω, ωραία. Άρα πάρε. Ωραία, πάρε 100 τέτοια. Να δώσουμε 500 ευρώ για να στολίσουμε δέντρο. Εντάξει. Μπράβο. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Φύγαμε. Ωουου, it's huge, dude. Η μεγαλύτερη κορυφή του κόσμου. Oh my god. Φίλε, νιώθω πραγματικά απίστευτο. Είμαι με σκάλα εδώ πάνω και τραβάω. Απίστευτο. Μην κουνάτε τη σκάλα. Μην κουνάτε τη σκάλα, καλέ. Τι μου πήρες τώρα. Θα βάλεις τίποτα μέσα στα δώρα ή δεν τα έχω έτσι. Αντί για αυτό που πήραμε το στρογγυλό που κουδουνίζει. Αυτά κάνουν 2 ευρώ και είναι άπειρα που κουδουνίζουν. Έχει πάρα πολλά. Θα το βάλουμε αυτό. Πάνω στο δέντρο. Και εδώ έχουμε fake. Να σου πω θα βάλεις. Και εδώ έχουμε fake δωράκια. Fake δώρα. Ναι. Παρακαλώ τεράστια από το ταμείο 1. Ωραία. Ναι, fake δωράκια. Δεν θα μου βάλεις δώρα μέσα. Όχι. Δεν έχω λεφτά. Και αυτά εδώ. Μαρία, Μαρία. Ναι. Θες να σου δώσω το γλυφιτζούρι μου. Πάρ' το. Έτσι κάνει η Φεράρι μου, το αμαρτού μου. Πας από λάθος δρόμο, ε. Απ' την άλλη είναι. Έχεις κάτι παιδάκια πίσω σου, Μαρία. Ναι, απ' την άλλη πάμε στα ταμεία. Δεν έκανα τίποτα. Πάμε, πάμε. Το δείγμα. Α, δεν έχει ήχο. Το χάλασα. Πολύ τώρα που σου πήρα. Τι είναι εδώ. Το μεγαλύτερο δέντρο στον κόσμο. Το καλύτερο ποιο είναι. Η παντόφλη σου θέλει, τα καρχαριάκια. Καρχαριάκια πήρα. Ναι, αλλά πού κολλάει το ξενιάτικο content. Όλα θα τα δείξουμε αυτά που πήραμε. Όλα. Όχι. Α, σχεδόν όλα. Θα δείξουμε. Γιατί έχουμε και έκπληξη. Το μεγαλύτερο δέντρο στον κόσμο, ladies and gentlemen. Αυτές οι μπάλες είναι για πάνω, που μικραίνει το δέντρο. Κάτω έχουμε κάτι μπάλες, πείστε. Τι έχουμε. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν κάνεις και ζούμε όταν λέω αυτό. Έλα Μαρία, βάλε τα πράγματα μέσα. Τη μικρή μου τη Φεράρι. Πρέπει κάποια στιγμή να τους δείξω το αμάξι μου. Κάποια στιγμή πρέπει να σας δείξω τη Φεράρι μου που έχω πάρει. Να κάνω unboxing. Headshot! Γεια σας μαγκές! Λοιπόν, είμαστε περίπου 4 μέρες μετά από όταν πήγαμε για τα ψώνια στο Τζάμπο για τα Χριστουγεννιάτικα και ο Στέλιος πάντα έρθει και μια δικαιολογία αυτές τις μέρες. Είχα stream! Ναι, τέλος πάντων, είχε συνέχεια δουλειές, οπότε μετά από 4 μέρες καταφέραμε λίγο να οργανωθούμε. Round of Master. Για να στολίσουμε το μεγαλύτερο δέντρο του κόσμου. Το μεγαλύτερο δέντρο στον κόσμο, ladies and gentlemen. Το έχουμε εδώ πίσω μας. Ναι, με κάνει focus. Μα ακούτε, το μεγαλύτερο δέντρο στον κόσμο. Χιλιάδες ώρες προσπαθούσαμε να βρούμε ποιο είναι το μεγαλύτερο δέντρο. Χιλιάδες ευρώ ξοδεύτηκαν για αυτή την παραγωγή. Λοιπόν, και θα το δείτε τώρα σε λίγο, οπότε μείνετε εδώ πέρα.
Γιατί έχουμε και κάποιες άλλες εκπλήξεις. Λοιπόν, υπήρξε ένα πρόβλημα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο ότι δεν βρήκαμε το μεγαλύτερο δέντρο του κόσμου, δεν χωράει και στο σπίτι του Στέλιου, οπότε... Δηλαδή, άμα το βρίσκαμε, μπορεί να χωρεί, αλλά θα θέλαμε και μεγαλύτερο σπίτι. Οπότε, και μεγαλύτερο σπίτι και μεγαλύτερο δέντρο... Δεν έχουμε το budget. Θα χάναμε, ναι. Αλλά πήραμε... Το μικρότερο δέντρο στον κόσμο. Όπως είδατε και πριν, σε σχέση με το Στέλιο. Αλλά έχει ένα καρτελάκι εδώ. Μπορούμε να το βγάλουμε το καρτελάκι. Λοιπόν, και τώρα θα σας δείξουμε πώς στολίζουμε το μικρότερο δέντρο στον κόσμο. Κοιτάξτε τι έχουμε πάρει για το δέντρο. Για το στολίσουμε. Μαρία, τι είναι αυτό? Κάτι κόκκινα μπαλάκια. Και πώς βγαίνουν τα κόκκινα μπαλάκια? Έλα μου, ντε. Μα κοιτάξτε εδώ τι μου έχει φτιάξει ένα θαυμαστή. Λάιον! Δύο Lions. Κανονικά αυτό έχει τζάμια, αλλά έχει σπάσει. Και κοιτάξτε εδώ, τα έχω βάλει όλα μέσα μαγείς. Ό,τι γουστάρετε να μου φτιάχνετε, θα τα φάω σπίτι μου. Κοιτάξτε καρχαριάκια μου. Λοιπόν, Άρμι, θα δώσουμε πόνο. Η αλήθεια είναι ότι τα Χριστούγεννα εμένα μου αρέσουν αντικειμενικά. Βασικά μου προκαλούν, τώρα χωρίς πλάκα, μου προκαλούν μια ευαισθησία. Μια ζέστη. Δεν το έχω δει όμως. Μια οικογενειακή θαλπορή. Σε παρακαλώ, το σας λένε στολίσουμε όμως. Ναι. Ποια θαλπορή σου προκαλούν? Βαριέμαι στη διαδικασία του στολίσματος, αλλά μου αρέσει το στόλισμα. Τα if, vibes βασικά σου αρέσουν. If you know what I mean. Καλά. Μαρία. Ναι. Τ' αρέσει το μεγαλύτερο δέντρο στον κόσμο? Ναι, στολίζω. Τ' αρέσει? Ναι. Γιατί όμως πέφτουν οι μπάλες? Δεν ξέρω, προσπαθώ τους να στραβώνουν αυτά τα μεταλλικά όσο γίνεται. Α, πού θα το βάλουμε αυτό? Το βάλουμε εδώ στο γραφείο, όταν κάνει stream. Ναι, και άμα κοπανά το τραπέζι. Ταραν! Χρόνια πολλά! Και αυτό είναι το δέντρο μας, παιδιά. Πήραμε μικρό δεντράκι, ο Στέλιος δεν ήθελε βασικά. Και τον έπριξα λίγο και πήραμε το δέντρο που είναι 1,50, οπότε είναι μικρούλι. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Για δείξε μας, Μαρία. Ήρθε η ώρα για ένα mini haul γρήγορο για να σας δείξουμε αυτό που πήραμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πήραμε αυτά δύο δωράκια, τα fake δωράκια, για να τα βάλουμε κάτω το δέντρο που έχουν φάει τα φτάκια. Ναι, τα βγάζω γιατί μου φάνουν συνέχεια. Και μετά πήραμε Merry Christmas. Για να το διακοσμήσουμε κάπου να το βάλουμε. Unboxing! Πήραμε τον τέλειο χιονόνθρωπο! Τον έχουμε και εμείς σπίτι μου και τον πήραμε και εδώ πέρα για να το βάλουμε σπίτι του Στέλιου. Yeah. Πήραμε την κορυφή, φυσικά. Και πήραμε ένα χρυσό που είναι και καλά ψυχρό χρυσό, καταλάβατε. Δεν είναι αυτό το χρυσό, το πιο θερμό. Πήραμε γλυφιτζουράκι για να το βάλουμε στο δέντρο.
Πήραμε δύο ξύλινα στολίδια για να έχουμε κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο πέρα από τις κανονικές κλασικές μπάλες. Αυτό εδώ το τέλειο που είναι περσινό σχέδιο αυτό και το βρήκαμε και ανάβει. Ναι. Φωτάκι για το δέντρο. Αυτά τα τέλεια τα στολίδια που είναι χιονιφάδες. Ποδιά για το δέντρο. Χιονάνθρωπος. Ένα ωραίο τραπεζομαντιλάκι. Και αυτές οι μπάλες έφερα από το σπίτι μου, είναι δύο διαφορετικές. Και εμείς πήραμε αυτές με τις χιονιφάδες. Αυτές εδώ τις πολύ ωραίες χρυσές. Αυτά εδώ που έχουν ένα περίεργο σχήμα. Ναι, αλλά είναι πολύ ωραία. Και όλη αυτή εδώ την κουμούτσα. Τώρα που θα πάμε όλα αυτά τα στολίδια δεν ξέρω με το μικρό δέντρο που πήραμε. Αλλά οκ. Okay. Και πήραμε δύο πιατάκια επίσης. Το οποίο είναι τέλεια και ήταν και πάρα πολύ φτηνά. Δεν ξέρω τι φάση, είναι όντως πάρα πολύ ωραία. Αυτό εδώ που είναι τύπου ρεσό, για να βάζεις το κεράκι, και είναι γυάλινο. Αυτές εδώ τις μπαλίτσες που είναι και αυτές γυάλινες. Πήραμε εδώ κάτι, αυτά που πετάνε τα... Πώς τα λένε αυτά, ρε Στέλιο? Δεν ξέρω. Αυτά εδώ που κάνουν πιου... Θα τα πετάξουμε λίγο αυτά. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Δεν θυμάμαι καν γιατί τα πήραμε. Ναι, τέλος πάντων. Αυτό εδώ το τέλειο, που... αλλά δεν κάνει ήχο το κουδουνάκι. Είναι η πρώτη φορά, by the way, είναι η πρώτη φορά που στολίζω δέντρο. Δεν έχω ξαναστολίσει δέντρο, αντικειμενικά. Δηλαδή όταν ήμουν μικρός, το στολίζε η μάνα μου πολύ. Δηλαδή ψιλοβαριόμασταν εγώ και τα αδερφιά μου. Και άντε και πέντε, αλλά... και πέντε βάλεις που βάλεις σπίτι βαρές. Δηλαδή δεν θυμάμαι να έχω στολίσει δέντρο. Μπορεί να έχω στολίσει πολύ μικρός, αλλά δεν το θυμάμαι. Οπότε είναι σαν να μην έχω στολίσει. Οπότε είναι μεγάλη στιγμή για μένα, ladies and gentlemen. Θα βάλω το αστέρι αυτή τη στιγμή. 3. 2. 1. Τι κάνεις? Κανονικά δεν λύνω έτσι. Πάμε άλλο. 3. 2. 1. Άστο ρε. Είναι λίγο στραβό. Γιατί μου βάζεις το δέντρο? Γιατί γέννη! Χρόνια πολλά, αγαπημένα! Έλα, παιδί! Πάλι χρόνια πολλά, να είμαστε καλά! Και θέλω να μετρήσουμε μέχρι... από το 5 μέχρι το 0, πάμε! Ωραία, πρέπει να κλείσω λίγο τα γύρω-γύρω. Για να βάλω τα φώτα. Κλείνουμε τα φώτα εδώ. Μπράβο. Έλα, αυτά τα άλλα είναι μια χαρά. Όχι, δεν πειράζει. 3! Όχι, 5, 4, 3, μαζί Μαρία, 2, 1, χρόνια πολλά σε όλους, καλά Χριστούγεννα. Λοιπόν, και στολίσαμε λίγο και το τραπεζάκι της τηλεόρασης. Το τρώνω, πω. Και έχουμε βάλει και τη γυρλάντα, yeah. Το δέντρο μας. Για δείξε και την ποδιά κάτω. Και το σαλόνι μας. Το σαλόνι μου βασικά, δεν σου. Ναι, κάνε zoom να δείξει το κεράκι πόσο ωραίο είναι. Και το τραπεζομαντιλάκι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, μαγιές. Λοιπόν, καλές γιορτές ευχόμαστε. Και ελπίζω να σας άρεσε η διακόσμησή μας και όλο το vibe. Κάντε like, subscribe και πείτε τη γνώμη σας κάτω στο βίντεο. Εντάξει, μιλάμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια!